Καλώς ήρθατε λοιπόν και πάλι εδώ στο στούντιο του Open του Έθνους και της Ημερησίας από την 88η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Είμαστε εδώ στην Εσπερίδα για τις επενδύσεις. Επενδύσεις στο μεγάλο στοίχημα της ελληνικής οικονομίας. Η Εσπερίδα την οποία διοργανώνει η Ημερησία από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και έχουμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον κύριο Χάρη Λαμπρόπουλο, τον πρόεδρο της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων και τον κύριο Κωνσταντίνο Κεσεντέ, πρόεδρο της ΓΕΟΣΕ. Καλώς ορίσατε στο περίπτερο της Ημερησίας και του Έθνους. Καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα και από εμάς και ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Να ξεκινήσω με εσάς λοιπόν, κύριε Λαμπρόπουλο, που πιάσατε και το μικρόφωνο. Συζητάμε για τις επενδύσεις εδώ και νομίζω ότι αυτό είναι το μεγάλο θέμα, το μεγάλο στοίχημα και η μεγάλη κουβέντα. Είχαμε πριν από λίγο στην ίδια Εσπερίδα μία μεγάλη συζήτηση και με τον κύριο Φραγκογιάννη για το τι γίνεται με τις επενδύσεις, πού πάμε, πού πρέπει να εστιάσουμε το ενδιαφέρον μας. Είναι το μεγάλο στοίχημα της ελληνικής οικονομίας και θέλω να σας ρωτήσω αν το κερδίζουμε και πώς μπορεί η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων να συμβάλλει στην αναπτυξιακή τροχιά της χώρας. Βεβαίως. Η αλήθεια είναι ότι οι επενδύσεις παίζουν καταλυτικό ρόλο στο να μπορεί η κυβέρνηση να δίνει, όπως ανακοίνωσε και ο κύριος Πρωθυπουργός χθες στην ομιλία του και εξειδίκευσε σήμερα στη συνέντευξη τύπου, το λεγόμενο κοινωνικό μέρισμα και να υποστηρίζει τις ευάλωτες ομάδες της κοινωνίας μας. Άρα οι επενδύσεις είναι πάρα πολύ σημαντικές στο να μπορέσουν να δημιουργήσουν ταχύτερη ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Βεβαίως η παράμετρος που πάντα είναι ζητούμενο είναι και η ανθεκτικότητα, γιατί αυτό που θέλουμε είναι πέρα από τα χρήματα που θα εισρεύσουν να υπάρχει και βιωσιμότητα για την επόμενη μέρα, για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, καλοπληρωμένων θέσεων εργασίας, να υπάρξει η κινητροδότηση για το λεγόμενο brain gain, δηλαδή για την επιστροφή των Ελλήνων που είχαν φύγει κατά τη διάρκεια της κρίσης στο εξωτερικό, αλλά και άλλων και των νέων ζευγαριών για να μπορούν να πραγματοποιήσουν το όνειρό τους, να κάνουν την οικογένειά τους, να τεκνοποιήσουν και να δοθεί και μία λύση στο δημογραφικό της χώρας μας. Τώρα, σαν Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων, να πω στους τηλεθεατές μας ότι είμαστε το Sovereign Fund of Funds, το Εθνικό Ταμείο Επενδύσεων σε Κεφάλαια Επιχειρηματικών Συμμετοχών, και τα χρήματα τα οποία διαχειριζόμαστε προέρχονται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Έχουμε με βάση συμβάσεις με το ελληνικό δημόσιο υποδιαχείριση 2,1 δις, τα οποία επενδύουμε σε σχήματα επενδυτικά, venture capital και private equity, τα οποία με τη σειρά τους επενδύουν σε ελληνικές επιχειρήσεις, στην πραγματική οικονομία, είτε είναι start-up, νεοφυείς, είτε είναι πιο όριμες επιχειρήσεις. Μέχρι σήμερα, κύριε Φόσκολε, έχουμε τα τελευταία 4 χρόνια δηλαδή, που έχει γίνει πράξη αυτή η φιλοεπενδυτική πολιτική της ελληνικής κυβέρνησης, που εμείς βλέπουμε ένα μέρος, ένα τμήμα αυτής. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να ανακοινώσουμε ότι έχουμε ήδη 29 επενδυτικά σχήματα στα οποία έχουμε ήδη επενδύσει και τα οποία έχουν αντλήσει και ιδιωτικά κεφάλαια. Εμείς έχουμε επενδύσει περί τα 750 εκατομμύρια από τα 2,1 δις και έχουν αντληθεί άλλα 850 εκατομμύρια ιδιωτικά κεφάλαια, τα οποία διαχειρίζονται δηλαδή συνολικά πάνω από 1,6 δις τα οποία ήδη επενδύονται στην ελληνική οικονομία και ήδη έχουν πραγματοποιηθεί τουλάχιστον 155 επενδύσεις. Είναι μεγάλη μόχλευση αυτή. Είναι σημαντική η μόχλευση. Περιμένουμε δε μέχρι το τέλος του χρόνου ότι αυτά τα σχήματα θα έχουν ανέλθει σε 36 και οι δικές μας δεσμεύσεις θα έχουν ξεπεράσει το 1 δις και τα υποδιαχείριση κεφάλαια θα είναι πάνω από 2,2 δις. Άρα βλέπουμε ότι η δυναμική αυτή αποτυπώνεται και στο δικό μας, ας το πούμε έτσι, οικοσύστημα, το οποίο είναι ένα σημαντικό οικοσύστημα, γιατί μιλάμε για
κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών που μπαίνουν σαν growth capital, σαν αναπτυξιακό κεφάλαιο μέσα στην επιχείρηση, τα οποία στο επίπεδο της επιχείρησης μοχλεύονται έτη περαιτέρω για να μπορούν να υλοποιηθούν τα επενδυτικά σχέδια των επιχειρήσεων. Και είναι και σημαντικό αυτό να έχουμε παραγωγικές επενδύσεις, πάρα πολύ σημαντικό για την περαιτέρω ανάπτυξη ελληνικής οικονομίας. Να περάσω τον κύριο Κεσεντέ, λοιπόν, και μια που ανοίξαμε αυτό το κεφάλαιο, θέλω να σας ρωτήσω για ένα κλάδο που ακούσαμε και εδώ στην ίδια σπερίδα και από τους προηγούμενους καλεσμένους που είχαμε και από τον κύριο Σκάλκο, το Γενικό Γραμματέα Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών, αλλά και από τον ίδιο τον Υφυπουργό, ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι κλάδοι της ελληνικής οικονομίας που μπορούν πραγματικά να αναδειχθούν σε accelerators των επενδύσεων και τα logistics είναι ένας τέτοιος κλάδος. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, η ΕΟΣΕ έχει στο pipeline της την αξιοποίηση του πρώην στρατοπέδου Γκόνου στη Θεσσαλονίκη, μια που είμαστε και εδώ στη συμπρωτεύουσα, αλλά και το Θριάσιο 1 στην Αττική. Πώς προχωράμε με αυτές τις δύο εμβληματικές επενδύσεις και τι θα συνεισφέρουν στην αναπτυξιακή τροχιά της χώρας? Σας ευχαριστώ πολύ πρώτα απ' όλα για την πρόσκληση. Καλησπέριζω και εγώ με τη σειρά μου τους τηλεθεατές μας. Όντως, το θέμα των logistics και γενικότερα των πολυτροπικών μεταφορών που συνδυάζουν όλους τους τρόπους μεταφοράς, όπως είναι σιδηρόδρομος, οδικές, αεροπορικές, ναυτιλιακές μεταφορές, είναι ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία για την οικονομία και την ανάπτυξη της οικονομίας. Οτιδήποτε και αν υπάρχει σε επίπεδο αναπτυξιακό παραγωγικό, αν δεν υπάρχουν τα logistics, δεν μπορούν να αναπτυχθούν. Εμείς στη ΓΕΟΣΕ έχουμε δύο εμβληματικά έργα. Το ένα είναι το Θριάσιο 1, το οποίο ήδη έχει προχωρήσει στη δημοπράτηση. Έχουμε ανάδοχο εδώ και αρκετό καιρό, ο οποίος μάλιστα έχει εξασφαλίσει και τη χρηματοδότηση για το συγκεκριμένο έργο. Και είμαστε λίγο πριν την έναρξη της κατασκευής του έργου. Αυτό πρακτικά θα σημαίνει μια επένδυση που ξεπερνάει τα 200 εκατομμύρια, δημιουργεί πάρα πολλές θέσεις εργασίας για το ίδιο το Logistics Center που θα δημιουργηθεί, γιατί ήταν ένα υπερσύγχρονο κέντρο πολυτροπικών μεταφορών, αλλά κυρίως συνδέει το λιμάνι μας, το λιμάνι δηλαδή της Αθήνας, του Πειραιά, συγγνώμη, με όλη την Ευρώπη μέσα από ένα υπερσύγχρονο κέντρο μετακομιστικό. Αντίστοιχα τώρα στη Βόρεια Ελλάδα έχουμε το έργο του Γκόνου, που είναι ίδιας κλίμακας έργο, περίπου 200 εκατομμύρια και αυτό εκτιμάται ότι θα είναι η επένδυση και θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας οι οποίες είναι πολύ σημαντικές, όχι μόνο απευθείας για το ίδιο το έργο, αλλά και περιφερειακά αυτού του κέντρου που θα δημιουργηθούν σε επιχειρήσεις δηλαδή, που συνεργάζονται με το κέντρο. Σε αυτό βρισκόμαστε στη φάση ορίμανσης. Έχει ανατεθεί στο ΤΑΙΠΕΔ η ορίμανσή του ως ένα από τα έργα στρατηγικής σημασίας και είμαστε στην ευχάριστη θέση εντός των ημερών. Προκυρήσεται ήδη η πρώτη φάση του διαγωνισμού. Α, είναι σημαντικό αυτό που είναι μας λέτε. Πολύ σημαντικό ακριβώς, ναι, ναι. Που θα είναι ένας διάλογος ουσιαστικά με την αγορά για να δούμε ακριβώς πώς το αντιλαμβάνεται η αγορά, πώς το αντιλαμβάνονται οι επενδυτές, ούτως ώστε να το προσδιορίσουμε ακριβώς το μοντέλο της ανάπτυξης και να προχωρήσουμε σε ένα αντίστοιχο μοντέλο όπως είναι το Θριάσιο, που θα είναι παραχώρηση μακροχρόνια, ούτως ώστε να ξεκινήσει και η ανάπτυξη του συγκεκριμένου ολοκλήρωση. Άρα είμαστε κοντά σε εξελίξεις. Πολύ κοντά εκεί. Σε εξελίξεις και στις δύο πλευρές. Στη μία πλευρά θα ξεκινήσει πρακτικά σχεδόν σε λίγους μήνες η κατασκευή, ενώ στο άλλο ξεκινάει η διαδικασία, η διαγωνιστική, η οποία προφανώς έχει τους χρόνους της για να μπορέσει να προχωρήσει. Είναι υποδομές που τις χρειαζόμαστε και είναι πάρα πολύ κρίσιμες υποδομές αυτές. Να επιστρέψω στον κύριο Λαμπρόπουλο. Είχαμε συναντηθεί τελευταία φορά, αν θυμάμαι καλά, στο Φόρουμ των Δελφών. Εκεί λοιπόν μας λέγατε για το οικοσύστημα το οποίο είχε τότε 24 επενδυτικά σχήματα, startups μέχρι πολύ όρημα σχήματα. Καταλαβαίνω ότι αυτό έχει αναπτυχθεί και μας περιγράψατε λίγο και το πού θέλετε να φτάσετε. Ποιοι είναι οι στόχοι για το μέλλον? Δηλαδή θέλουμε να φτάσουμε, μας είπατε, πάνω από 30 επενδυτικά σχήματα. Και πώς αυτό το οικοσύστημα θα διαμορφώνεται, πώς θα μοχλεύει την ελληνική οικονομία? Ναι, πράγματι κύριε Φόσκολε, τον έχουμε ξεπεράσει το στόχο.
Και είναι πολύ σημαντικό γιατί το παράδειγμα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων είναι ένα κλασικό μοντέλο, θα μπορούσε να πει κανείς, πολύ πετυχημένο, σύμπραξης δημοσίου με ιδιωτικό τομέα μέσω επαγγελματιών διαχειριστών κεφαλαίων. Δηλαδή τα χρήματα, δεν κάνουμε εμείς ενεργητική διαχείριση των επενδυτικών κεφαλαίων, αλλά τα αναθέτουμε, όπως λέγεται στο εξωτερικό, σε financial intermediaries, δηλαδή σε fund managers, οι οποίοι είναι επενδυτικοί fund managers. Έτσι, μην μπλέκουμε τα fund που ξέρουμε από τα κόκκινα από δάνεια. Τα κόκκινα δάνεια. Oh, ναι. Εδώ μιλάμε για επενδυτικά σχήματα επιχειρηματικών συμμετοχών, σε investment funds δηλαδή, τα οποία επενδύουν στην πραγματική οικονομία, όπως είπα και νωρίτερα. Τώρα, μας έχουν βάλει στο ραντάρ τα μεγάλα επενδυτικά funds. Ακριβώς. Τώρα, αυτό που κάνουμε εμείς είναι να προσελκύσουμε και μεγάλα ξένα επενδυτικά fund, τα οποία θέλουμε να δούνε την ελληνική οικονομία, το ελληνικό ταλέντο, τις ελληνικές ευκαιρίες. Ήδη και η αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας του ελληνικού δημοσίου μας έχει ήδη δώσει πόντους σαν Ελλάδα. Και εμείς με τη δουλειά που κάνουμε, γιατί μία από τις δράσεις που κάνουμε είναι να προωθούμε τα προϊόντα και τις ευκαιρίες που έχουμε και στο εξωτερικό, στο κομμάτι που μας αναλογεί εμάς, δηλαδή στην επενδυτική κοινότητα, για να δουν την Ελλάδα και φυσικά να δουν και όλα αυτά τα πολύ ωραία που γίνονται σε πολύ δυναμικούς τομείς, όπως είναι τα logistics, π.χ. που είπατε πριν, το οποίο είναι ένας τομέας που για να πάει στην επόμενη μέρα η πατρίδα μας πρέπει να έχει ισχυρές υποδομές και σε φυσικό κεφάλαιο, βεβαίως και σε άειλο κεφάλαιο. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι το ελληνικό ταλέντο έχει μπει στο ραντάρ. Το βλέπουμε αυτό με τις επενδύσεις που γίνονται σε ελληνικές startups. Βλέπουμε, πριν από λίγες μέρες δημοσιεύθηκε ότι από τις 50 πιο ανερχόμενες ευρωπαϊκές startup, 3 είναι ελληνικές. Α, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Και πού είναι, σε ποιους κλάδους. Θα σας πω, και ναι. Οι 3 αυτές εταιρείες είναι εταιρείες στις οποίες έχουν επενδύσει fund του χαρτοφυλακίου που έχει επενδύσει η ΕΑΤΕ. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι σε κλάδους deep tech, ας πούμε την τεχνολογία. Είναι σε κλάδους που έχουν να κάνουν με πλατφόρμες για consumer goods, για καταναλωτικά αγαθά. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο έχει μια μεγάλη ορατότητα και μεγάλη ελκυστικότητα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Άρα, ο στόχος μας είναι, μέχρι το τέλος του χρόνου θα φτάσουμε τα 36 fund που σας είπα νωρίτερα, θα έχουμε εμείς δεσμεύσει περίπου 1 δις, αυτά τα fund θα διαχειριστούν πάνω από 2,3 δις και αν βάλουμε και ένα πολλαπλασιαστή 2,5 με 3, ας πούμε, 6 δις θα είναι το impact στην ελληνική οικονομία. Αυξάνεται πολύ. Ναι, ναι, γιατί όταν φτάνει στο επίπεδο της επιχείρησης υπάρχει μεγαλύτερη μόχλευση. Σωστά. Και του χρόνου, με το καλό, το 25, στοχεύουμε να πάμε και ενδεχομένως και σε διπλασιασμό κεφαλαίων. Οι συνέργειες που έχουμε είναι πάρα πολύ σημαντικές, με ομοειδή αδελφά, ας το πούμε έτσι, επενδυτικούς οργανισμούς σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και διεθνές. Έχουμε με την BPI France, με το γαλλικό οργανισμό, με την KfW Capital, τους Γερμανούς, την TESI από τη Φιλανδία, το EIFO από τη Δανία, τη CDP από την Ιταλία, αλλά η εμβληματική μας συνεργασία είναι με τη Mubadala από το Abu Dhabi, που ήδη έχει ξεκινήσει η επενδυτική συνεργασία και επενδύουν σε ελληνικά fund. Άρα δεν είναι μόνο ότι εμείς βλέπουμε τις ευκαιρίες, τις βλέπουν και οι ξένοι και ρισκάρουν και συνεπενδύουν μαζί μας. Και βεβαίως η μεγάλη συμφωνία που έχουμε η επενδυτική με την ADQ, όπου στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας ανακοινώθηκε πρόσφατα η εμβληματική εξαγορά της Τέρνα Ενεργειακής από τη Masdar ύψους 3,2 δις. Άρα γίνονται πράγματα. Το θέμα είναι ότι αυτά τα πράγματα πρέπει να έρθουν και να τα δει ο πολίτης στην καθημερινότητά του. Αλλά είναι αυτό που λέτε, ότι αυτά τα πράγματα τα βλέπει ο πολίτης στην καθημερινότητά του, μεταφράζονται σε δυνατότητα της πολιτείας να στηρίζει και τους αδύναμους αλλά και όλες τις κοινωνικές ομάδες. Ακριβώς. Θα έρθω πίσω για τη Mubadala, αλλά βεβαίως θα πάω πριν στον κύριο Κεσεντέ. Θέλω, κύριε Κεσεντέ, να ρωτήσω
για τα σιδηροδρομικά δίκτυα, είπαμε για τα Logistics Park, αλλά χωρίς σιδηροδρομικά δίκτυα, τα λιμάνια και χωρίς και οδικό δίκτυο φυσικά, δεν είναι μια ολοκληρωμένη αλυσίδα, είναι σημαντικός κρίκος της αλυσίδας και το σιδηροδρομικό δίκτυο για την αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Είμαστε πίσω στην ανάπτυξη των σιδηροδρομικών δικτύων. Ποια είναι τα σχέδιά σας λοιπόν για την ανάταξη του σιδηρόδρομου? Αν μου επιτρέπετε ένα μικρό σχόλιο σε συνέχεια αυτών των πολύ ενδιαφερόντων που άκουσα προηγουμένως. Ο πολίτης δεν βλέπει μόνο το αποτέλεσμα όλων αυτών των ενεργειών σε επίπεδο κυβερνητικών παροχών, αλλά πρώτα απ' όλα το βλέπει σε επίπεδο δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, και προσέλκυσης των νέων που έχουν φύγει την περίοδο του brain drain και επιστρέφουν στην Ελλάδα. Αυτό δεν το κερδίζουμε πολύ το στοίχημα ακόμα, νομίζω. Όχι, αλλά είναι ένα πετραδάκι. Δηλαδή χρειάζεται λίγο περισσότερη δουλειά εκεί. Οι startups, το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων που είναι startups είναι νέοι οι οποίοι έχουν επιστρέψει από το εξωτερικό. Ναι, σε αυτό, ναι, σε αυτό έχετε αυτό δίκιο. Είναι το ένα. Και το δεύτερο είναι, απλά θέλω να βάλω και ένα πετραδάκι σε αυτά τα οποία υπόθηκαν, ότι εμείς ως μια εταιρεία που ανήκουμε στο υπερταμείο, το ίδιο το υπερταμείο έχει πάλι αντίστοιχα μια δραστηριότητα επενδυτική μέσω του FESTOS, αλλά και το ίδιο το υπερταμείο που μετασχηματίζεται αυτή τη στιγμή σε ένα fund και διαχειρίζεται συνολικά πάνω από μισό δις πρακτικά, δηλαδή το ίδιο το υπερταμείο μαζί με τη FESTOS, χρηματοδοτώντας startups και επιχειρήσεις οι οποίες είναι σε τεχνολογίες αιχμής. Ερχόμενος τώρα στο ερώτημα που κάνατε, γιατί πολύ σωστά, όλα είναι θέμα δικτύωσης, διασύνδεσης, και η διασύνδεση των λιμανιών, η σιδηροδρομική διασύνδεση, είναι το α και το ω. Ναι, φυσικά. Αυτό που μέχρι στιγμής έχουμε πετύχει είναι ότι έχουμε μια καλή διασύνδεση του λιμένα του Πειραιά με το σιδηροδρομικό δίκτυο, ο οποίο θα βελτιωθεί ακόμα περισσότερο όταν ολοκληρωθούν τα έργα αποκατάστασης της γραμμής Αθήνας-Θεσσαλονίκης, η οποία έχει καταστραφεί λόγω του Ντάνιελ. Και παράλληλα, παρότι δεν είναι πεδίο ευθύνης της ΓΕΟΣΕ, απλά μπορώ να σας ενημερώσω, υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη μια σειρά από μελέτες σκοπιμότητας για το λιμένα Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Κορίνθου και Πάτρας, για να μελετηθεί ο καλύτερος τρόπος με τον οποίο θα πρέπει να υπάρχει η σιδηροδρομική σύνδεση. Και αυτό θα ενταχθεί στον εθνικό σχεδιασμό ανάπτυξης του σιδηροδρομικού δικτύου, ούτως ώστε και να έχουμε ένα αξιόπιστο σιδηροδρομικό δίκτυο, αλλά κυρίως να μπορεί να εξυπηρετήσει την ανάπτυξη της χώρας. Ναι, γιατί είναι μια αλυσίδα, δηλαδή χρειάζεται ένα διαμετακομιστικό κέντρο, χρειάζεται ένα καλό λιμάνι στον οποίο να μπορούν να έρχονται τα πλοία από την Κίνα, από το εξωτερικό, χρειάζεται το σιδηρόδρομο για να μπορεί να παίρνει τα φορτία και να τα μεταφέρει στο εξωτερικό. Έτσι όπως το λέτε, είναι, γιατί η χώρα μας παίζει ουσιαστικά το ρόλο της πύλης για την Ασία και την Ανατολική και την Ανατολή γενικότερα, για την Ευρώπη. Γιατί είναι πολύ πιο συμφέρον να έρθει κάποιος να φέρει τα εμπορεύματα του στην Ελλάδα παρά να τα πάει στο Ρότερνταμ, που έχει ένα πολύ αυξημένο κόστος. Εκεί όμως πρέπει να έχουμε τη λύση των σιδηροδρομικών μεταφορών, που είναι και οι πιο ας το πω οικολογικές, αλλά και οι πιο οικονομικές συμφέρουσες μεταφορές. Λοιπόν, κύριε Λαμπρόπουλε, θα επιστρέψω λίγο σε εσάς να σας ζητήσω να δούμε λίγο σφαιρικά τώρα το πράγμα, να σηκωθούμε λίγο σαν τον drone πάνω ψηλά και να σας ρωτήσω ποια είναι τα πλεονεκτήματα, ποια είναι τα assets, όπως λέμε, της ελληνικής οικονομίας, ποια είναι τα defaults, οι στρεβλώσεις που πρέπει να δούμε να αλλάζουν από την ελληνική οικονομία για να πετύχουμε την αύξηση των επενδύσεων. Συμφωνούμε όλοι ότι αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα της ελληνικής οικονομίας από εδώ και πέρα. Κάποια πράγματα πρέπει να αλλάξουν όμως. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι, όπως είπατε, εμείς... Καταρχάς θέλω να πω κάτι σε συνέχεια αυτού που είπε ο κύριος Κεσαντές. Το υπερταμείο και η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων έχουν διακριτούς ρόλους, αλλά έχουμε εξαιρετική συνεργασία. Και η προσπάθεια είναι κοινή και γι' αυτό μιλάμε για ένα επενδυτικό οικοσύστημα, άρα οι συνέργειες και οι συνεργασίες πρέπει να είναι συνέχεια ενεργές και όλοι να έχουμε, ας το πω έτσι, τα μάτια μας ανοιχτά και τα αυτιά μας επίσης ανοιχτά για να ακούμε ποιες είναι οι προκλήσεις, τι ζητάνε οι επενδυτές, πού μπορούμε να τους βοηθήσουμε και πώς μπορούμε
να υλοποιήσουμε αυτά τα σχέδια. Γιατί είναι ένα κυνήγι και αυτό. Είναι ένα κυνήγι, ακριβώς. Τώρα, από την άλλη μεριά. Εκεί έξω υπάρχει μια αγορά, υπάρχουν και άλλοι που πάνε. Ακριβώς. Και ο ανταγωνισμός είναι πάρα πολύ μεγάλος και δεν είναι πάντα μόνο το φθηνότερο. Όχι, βέβαια. Είναι και το ποιοτικότερο. Και το ποιοτικό. Άρα πρέπει να τα συντεριάξεις όλα αυτά. Το δεύτερο είναι, σε αυτό που είπατε στην εισαγωγή σας, ότι εμείς σαν fund of funds, σαν ταμείο που επενδύει σε επενδυτικά σχήματα, έχουμε το λεγόμενο helicopter view, δηλαδή βλέπουμε την αγορά. Άρα ήταν πολύ σωστή ακριβώς η προσέγγιση. Είναι σαν τον drone, ας πούμε, γιατί εμείς δεν κάνουμε ενεργητικά επενδύσεις, όπως σωστά σας είπα, και βλέπουμε. Από την άλλη μεριά, βεβαίως, δράτωμαι και της ευκαιρίας να πω ότι λόγω και της τιμής που μου έχει γίνει και έχω εκλεγεί στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο και οι συνάδελφοι εκεί με εξέλεξαν και στο Διοικητικό Συμβούλιο του European Investment Fund, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων, βλέπουμε ποια είναι και τα trends της Ευρώπης, τα οποία τα συζητάμε με όλους τους συναδέλφους και φυσικά και με τους αρμοδίους υπουργούς και αρμόδιους για τη λήψη αποφάσεων. Τώρα, ότι υπάρχουν, ας πούμε, προβλήματα ακόμα, δεν λέει κανένας ότι όλα είναι τέλεια στην πατρίδα μας, το ξέρετε κι εσείς καλύτερα. Αλλά πουθενά δεν είναι και τέλεια. Όλοι μας. Έτσι, χρειάζονται να γίνουν καθημερινά, να γίνεται προσπάθεια και η προσπάθεια πρέπει να είναι αδιάκοπη. Δηλαδή, και για το κομμάτι της γραφειοκρατίας και για το κομμάτι της απονομής της δικαιοσύνης που λέμε, είναι πράγματα γνωστά. Γίνονται μεγάλα βήματα, ίσως αυτό που ζητάει και ο κόσμος και η επενδυτική κοινότητα είναι να γίνουν ταχύτερα για να μπορούν να αισθάνονται πιο ασφαλείς όταν θα έρθουν να πάρουν μια επενδυτική απόφαση και να έρθουν στην πατρίδα μας. Τώρα, τα πλεονεκτήματα, είμαι βέβαιος, επειδή αναφερθήκατε και πριν ότι ήταν και ο Γενικός Γραμματέας Εξωστρέφειας, ο κύριος Σκάλκος εδώ, το βασικότερο, και το είπε και ο κύριος Κεσεντές νωρίτερα, είναι ότι είμαστε η πύλη εισόδου, γεωγραφικά, αυτό δεν αλλάζει. Δηλαδή αυτό είναι ένα τεράστιο asset, ένα τεράστιο πλεονέκτημα που έχει η πατρίδα μας, το οποίο δεν είναι μόνο ο ήλιος και η θάλασσα, αλλά είναι και η γεωγραφική θέση, είναι η φορολογική πολιτική που υπάρχει, είναι οι ευκαιρίες που δημιουργούνται, είναι το ελληνικό ταλέντο που είπαμε, τα πανεπιστήμια μας και τα ερευνητικά κέντρα κάνουν πάρα πολύ σοβαρή δουλειά. Ιρείς των παρόδων να πω ότι η μεγάλη πρόκληση και το μεγάλο όφελος για την επόμενη μέρα, την επενδυτική που θα δούμε και στο επίπεδο των startup και της καινοτομίας, είναι η εξωστρέφεια της έρευνας που παράγεται ήδη στα ερευνητικά κέντρα και στα ερευνητικά ιδρύματα, το οποίο χρειάζεται funding, χρειάζεται χρηματοδότηση. Άρα εκεί πρέπει κάποιοι, και ήδη κάνουμε technology transfer funds, τα οποία κοιτάνε αυτή τη διάσταση και αυτή την περιοχή και θα δούμε, κατά τη γνώμη μου, το πιστεύω ακράδαντα αυτό και εδώ είμαστε πάλι να τα ξαναπούμε, θαυμαστά πράγματα να συμβαίνουν σε λίγο. Μακάρι. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον και πολύ ελπιδοφόρο που πολύ λέτε. Πολύ ελπιδοφόρο. Γιατί ακουμπάει στους νέους, ακουμπάει ακριβώς στα όνειρά τους και μπορεί να δημιουργήσει μια πολύ έντονη εξωστρέφεια και σε τομείς που η Ελλάδα μπορεί να έχει μια προστιθέμενη αξία. Ακριβώς. Η Ελλάδα πάντα πρέπει να παίρνει την προστιθέμενη αξία και όταν φέρνουμε τους ξένους επενδυτές, δεν τους παρουσιάζουμε, όπως σας είπα και νωρίτερα, μια επενδυτική ευκαιρία ότι αυτή θα είναι πάρα πολύ κερδοφόρα. Τους παρουσιάζουμε όλο το πακέτο και το βασικότερο που ψάχνουν είναι οι ομάδες, είναι το human capital, είναι το ανθρώπινο κεφάλαιο. Οι άνθρωποι που διαχειρίζονται τις διάφορες επιχειρήσεις, οι άνθρωποι που διαχειρίζονται τις ομάδες των startup, εκεί είναι η ουσία. Λοιπόν, κύριε Κεσεντέ, πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Έχουμε, μια που αναφερθήκατε και στο υπερταμείο, το οποίο μετασχηματίζεται σε sovereign fund, μάλλον δημιουργείται ένα sovereign fund μέσα στην οικογένεια, εγώ θα πω, του υπερταμείου. Είναι και υγεία ΟΣΕ σε τροχιά μεταρρύθμισης, ενσωματώνεται στο νέο ΟΣΕ. Πώς προχωράμε με αυτή τη μεταρρύθμιση, εξαγγέλθηκε τον περασμένο Ιανουάριο, και πώς θα βοηθήσει το διοικητικό σχήμα να προχωρήσει στις σημαντικές επενδύσεις στο σιδηρόδρομο. Επειδή η συζήτηση είναι πολύ ενδιαφέρουσα, θα μου επιτρέπετε και εγώ συμπληρωματικά να πω κάποια πράγματα. Φυσικά. Ότι το υπερταμείο, εκτός από αυτή τη δράση του που είναι επενδυτική, έχει και άλλο ένα χαρακτηριστικό. Αποτελεί έναν όμιλο που η καινοτομία
είναι μέσα στο DNA του, αναπτύσσεται μέσα στο DNA του και το βλέπουμε αυτό σε όλες τις εταιρείες που ανήκουν στο υπερταμείο, οι οποίες ξεκίνησαν από κλασικές δέκο και τελικά γίνανε αυτή τη στιγμή εταιρείες οι οποίες ανταγωνίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί δίνει και ένα μήνυμα το πόσο σημαντικό είναι να επενδύει κανείς στην καινοτομία. Ερχόμενος τώρα στο ερώτημά σας, για να κάνω μία μικρή διόρθωση, η μεταρρύθμιση η οποία έχει εξαγγελθεί για τον ΟΣΕ όντως προβλέπει την ενσωμάτωση ενός τμήματος της ΓΕΟΣΕ. Α, όχι ολόκληρη. Όχι, όχι. Και αυτό αφορά μόνο στο τροχαίο υλικό. Μάλιστα. Η ΓΕΟΣΕ έχει δύο δραστηριότητες. Η μία είναι η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας και σε αυτήν συμπεριλαμβάνονται και αξιοποιήσεις οι οποίες ακουμπάνε τον χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως είναι τα φωτοβολταϊκά. Και το δεύτερο είναι η διαχείριση του τροχαίου υλικού. Πρακτικά τι σημαίνει αυτό? Όχι οι ράγες, τα τρένα. Α, τα τρένα. Εμείς έχουμε τα τρένα ως asset, τα οποία τα νοικιάζουμε στους operators. Μάλιστα. Αυτό όλο φεύγει και πηγαίνει στο νέο ΟΣΕ. Okay. Ως προς το χρονοδιάγραμμα και την προοπτική υλοποίησή του, σύμφωνα με αυτά τα οποία γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, μέχρι τέλος του χρόνου φαίνεται ότι θα έχουμε το νόμο ψηφισμένο και αρχές του 2025 θα υπάρχει και αντίστοιχη υπουργική απόφαση με την οποία θα μεταφερθεί το τροχαίο υλικό στο νέο ΟΣΕ. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δεν μας επηρεάζει παρά μόνο θετικά, με ποια έννοια θα μας κάνει πλέον μια εταιρεία που θα είναι πιο στοχευμένη στην ανάπτυξη ακινήτων. Ακινήτων που... του παλαιού ΟΣΕ, δηλαδή. Ακριβώς. Των ακινήτων του συνδυασμού. Οι σταθμοί. Είναι οι σταθμοί. Ναι. Διάφορες εκτάσεις οι οποίες δεν είναι δομημένες. Έχουμε μια τεράστια ακινήτη περιουσία υπό τη διαχείρισή μας. Πολύ ενδιαφέρον. Σε αυτή την ακινήτη περιουσία υπάρχουν και κτίρια, εμβληματικά κτίρια, θα σας δώσω κάποια παραδείγματα, όπως είναι ο σταθμός του Πειραιά, ο σταθμός της Θεσσαλονίκης, ο ιστορικός σταθμός του Πελοποννήσου στην Αθήνα, που είναι μάλιστα έργο Τσίλερ, τα οποία έχουν περιθώριο ανάπτυξης με έναν τρόπο που θα είναι ωφέλιμα και για τις τοπικές κοινωνίες. Ακολουθώντας καλές πρακτικές του, κυρίως ευρωπαϊκές, εμείς επιδιώκουμε αυτά να τα αναβαθμίσουμε, να τους δώσουμε και άλλες χρήσεις, ούτως ώστε να αποτελέσουν και το πόσημα, αλλά κυρίως καταλύτες για την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας. Αυτά είναι τα δικά μας σχέδια και αν θέλετε ένα έτσι μότο της ΓΕΟΣΕ είναι ότι για μας η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας δεν είναι project real estate, είναι κάτι το οποίο δημιουργεί αξία και για το δημόσιο προφανώς, αλλά κυρίως δημιουργεί αξία για τις τοπικές κοινωνίες. Και αυτή η ισορροπία είναι κάτι το οποίο πιστεύουμε ότι εμείς μπορούμε να την διαχειριστούμε. Έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα άλλωστε αντίστοιχα. Στην κατεύθυνση αυτή η περιουσία η οποία αυτή τη στιγμή λιμνάζει να είναι ωφέλιμη και για το δημόσιο, να έχει έσοδα, αλλά κυρίως να έχει ένα αναπτυξιακό ρόλο για τις τοπικές κοινωνίες. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, το κρατάω. Αυτό είναι μια ωραία σκέψη για να κλείσουμε, γιατί η ανάπτυξη δεν αφορά μόνο την Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη, έτσι, τα μεγάλα αστικά κέντρα. Πρέπει να αφορά και τις τοπικές κοινωνίες και τις μικρές τοπικές κοινωνίες, γιατί η Ελλάδα έχει και ένα ιδιαίτερο γεωγραφικό ανάγλυφο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό να μην το ξεχνάμε. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο τον κύριο Χάρη Λαμπρόπουλο, πρόεδρο της Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων, και τον κύριο Κωνσταντίνο Κεσεντέ, τον πρόεδρο της ΓΕΟΣΕ, που ήσασταν εδώ μαζί μας. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε. Ήμασταν λοιπόν εδώ στο περίπτερο του Έθνους της Ημερησίας και του Open Digital.